εδώ είμαστε και πάλι καλοί μας φίλοι και να πούμε, Νίκη, ότι τα κύματα αυτή τη φορά μας έφεραν ένα εξαιρετικό φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά, όπως σας είχαμε πει και χθες, είναι εδώ ο Καλύμνιος Δήμαρχος του Tarpon Springs, ο Χρυσόστομος ο Αλαχούζος. Δεν θα πούμε πολλά γιατί είναι γνωστό σε όλους και είναι δίπλα σε όλους. Είναι ένας άνθρωπος δικός μας που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ σας αγαπάω όλους. Να είστε καλά. Πόσες μέρες τώρα στην Ελλάδα? Θα είμαι εδώ μέχρι το Πάσχα και μετά θα φύγω από την Κάλυμνο και θα πάω στη Σίμη για μια μέρα και από εκεί θα πάω στη Χάλκη για μερικές μέρες μέσω Ρόδου και από εκεί Αθήνα και πίσω. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι γιατί πρόκειται να γίνουν πολλά και έχουν ήδη γίνει. Ξεκίνησε νομίζω με μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Ναι, μάλιστα την πρώτη μέρα που ήρθα συναντήθηκα με τον πρόεδρο, το οποίο έχω πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση για αυτόν τον άνθρωπο, διότι έδειξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για μας στο Tarpon Springs, τότε που περάσαμε τις δύσκολες ημέρες during the hurricane. Το τυφώνα. Α, πολύ ωραία. Ναι. Ωστόσο, και έρχονται και κατά καιρούς πολιτικά πρόσωπα και σας επισκέπτονται και είχατε και πρόσφατα και τον εορτασμό των Θεοφανίων, έτσι. Συνήθως τα Θεοφάνεια και στην Εθνική Ορτή του 1821 έρχονται πολιτικοί από την Ελλάδα και Αμερικανοί βέβαια. Αλλά νομίζω από το Μεσολόγγι φέτος είχε έρθει δήμαρχος. Είδα κάτι φωτογραφίες στο Facebook. Ήρθε και μάλιστα έφερε το Λάβαρο από την Ιερά Πόλη στο Μεσολόγγι. Και μάλιστα αυτό αύριο, μάλιστα την Κυριακή, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση και στο Μεσολόγγι. Και είμαι και καλεσμένος να πάω, αλλά δεν θα μπορέσω να πάω. Προτίμησα να μείνω εδώ. Πού να μείνω. Βέβαια, Πάσχα. Πάσχα πού αλλού, στην Κάλυμνο. Όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι εδώ. Έτσι είναι. Είδα κάποιες φωτογραφίες πράγματι στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και ήταν πολύ συγκινητικές από την επίσκεψη αυτή. Είχαμε και την τιμή να παρευρεθεί εκεί ο Υπουργός Ναυτιλίας, κύριος Κουρουμπλής. Και ήρθε με επισκέφτηκε στο Δημαρχείο, όπου εκεί του δώσαμε το κλείδι της πόλης. Και έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια και εγώ βρήκα την ευκαιρία για να μιλήσω όσο μπορούσα για την Κάλυμνο. Για την κοινωνία της Κάλυμνος. Ένι βόλη που λέμε Καλυμνικά, να μην πούμε για την Κάλυμνο. Λοιπόν, ήταν πολύ θετική η επίσκεψή του και η συζήτηση που είχαμε στα θέματα της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα για την Κάλυμνο. Συγκοινωνία ήταν βέβαια το περισσότερο για τα νησιά της αδελφές πόλης του Tarpon Springs, η Κάλυμνος, Χάλκη και Σούμι. Είσαστε εκεί από τη δεκαετία του 60. Ναι. Έτσι. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Όμως, σαν να φύγατε ακόμα χθες. Η ψυχή σας είναι εδώ πάντα. Κοίταξε, αυτό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Όλοι οι Καλύμνοι το έχουν αυτό. Έτσι. Μπορεί να λείπουν και να μένουν σε άλλο μέρος, αλλά η καρδιά τους και η σκέψη τους είναι πάντα εδώ στην Κάλυμνο, στην πατρίδα. Όπως επίσης και κάθε σπίτι έχει και κάποιον έξω, είτε Ντάρουιν είτε Αμερική. Και βέβαια έχετε πρωτοστατήσει στη λειτουργία ειδικών σχολείων που να έχουν και δεύτερη γλώσσα απαραίτητα την ελληνική. Α, ναι, έχουμε. Είμαι ένας από τους ιδρυτές αυτά τα σχολεία. Το λέω δηλαδή με πολύ αγάπη και υπερηφάνεια, διότι αυτά τα σχολεία διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Και όταν θα πάω πίσω, έχουμε ακόμα 3 σχολεία τα οποία θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου. Και αυτά θα διδάσκουν ως δεύτερη γλώσσα. Ναι, και δεν είναι μόνο στην περιφέρεια του Tarpon Springs, αλλά στις διάφορες πόλεις της περιφέρειας εκεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά. Και δεν είναι ελληνόπαιδα. Τα ελληνόπαιδα είναι ένα μικρό ποσοστό. Είναι τεράστιο το έργο που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τόσα παιδιά να αρχίζουν την ημέρα τους με τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Μάλιστα. Και συγκινητικό επίσης. Εγώ με την ευκαιρία της πρώτης μας συνάντησης εδώ στο στούντιο
ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχα πάντα την απορία. Πώς βλέπουν οι δικοί μας άνθρωποι οι Καλύμνοι έξω και ειδικά ένας δήμαρχος Καλύμνιος που έχει μπει πια και στο σύστημα της πολιτείας όπου διαμένει βέβαια και είναι εκεί πολιτικό πρόσωπο. Πώς βλέπετε από εκεί την κατάσταση εδώ στη χώρα? Με αισιοδοξία, με φόβο, με εντάξει έννοια σίγουρα υπάρχει. Αλλά πώς βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, πώς τα σχολιάζετε μεταξύ σας, το θέμα με την Τουρκία, τα προβλήματα που έχουμε, την οικονομική κρίση, όλα αυτά? Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι security, το άλλο είναι economics. Ναι, σίγουρα. Okay. Όσο για τα οικονομικά. Το ένα έχει να κάνει με την ασφάλεια, να πούμε, και το άλλο με τα οικονομικά, λέει, ναι, ο κύριος. Είναι δύο θέματα. Mm-hmm. Όσο για την ασφάλεια, βέβαια έχουμε ένα, συγγνώμη για τη φράση, ένα τρελό γείτονα, ο οποίος πολλές φορές δεν σκέφτεται τι λέει και δίνει, ας πούμε, φοβέρες οι οποίες είναι άδειες. Αλλά εγώ δεν νομίζω αυτό να κάνει κάτι, ας πούμε, που θα είναι κακό για την Ελλάδα, διότι υπάρχουν άλλες δυνάμεις, οι οποίοι βέβαια δεν θα τον αφήσουν να κάνει ό,τι γουστάρει αυτός. Όσο για την οικονομία, η οικονομία της χώρας βλέπω ότι προχωράει προς το καλύτερο. Βέβαια, έχουν γίνει αρκετά λάθη προηγουμένως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή εδώ τώρα, οι οποίες κάποτε πρέπει να διορθωθούν. Η τιμή η οποία πρέπει, που περνάει αυτή τη στιγμή, the price that you pay now, είναι λίγο ακριβό βέβαια για τους πολίτες, διότι ο πολίτης δεν τραβάει τη δυσκολία αυτή, δεν είναι αυτή η πολιτική, διότι αυτή... Υποφέρει ο λαός. Ο λαός είναι υποφέρει για τα λάθη τα οποία είχαν γίνει τότε. Πιστεύω όμως ότι η χώρα, η Ελλάδα θα επανέλθει πάλι στο ρυθμό που της ανήκει. Mm-hmm. Έχει πολλούς έξυπνους ανθρώπους που την κυβερνάνε. Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια θα επανέλθει πάλι στο επίπεδο, οικονομικό επίπεδο που πρέπει να είναι. Έχει και τους απόδημους μας που μας στηρίζουν, έτσι. Έχουν την έννοια. Εγώ από τον τρόπο, έτσι, από την απάντηση καταλαβαίνω το πόσο νοιάζονται από μακριά του τι γίνεται εδώ. Κύριε Δήμαρχε, εσείς τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εκεί ως δήμαρχος της κοινότητας, του τόπου αυτού, του ξένου τόπου? Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχω προβλήματα. Μάλιστα. Δεν έχω προβλήματα. Έχω opportunities, τη λέξη την οποία τη θυμόμαι την πολυνικά. Δεν έχω challenges, έχω opportunities. Δεν έχει προκλήσεις, έχει ευκαιρίες, πιθανότητες. Πιθανότητες. Έχω πιθανότητες διότι... Ευκαιρίες. Μπορούμε, ας πούμε, να είμαστε καλά, αλλά να γίνουμε καλύτεροι. Σε διάφορα μέρη. Οικονομικά πάει καλά η πόλη, πολλά έργα γίνονται. Βέβαια, όταν γίνονται έργα, φέρνει και δυσκολίες στους ανθρώπους, γιατί σκάβεις για να γίνονται. Ναι, εντάξει. Σκόνεις κάποιες. Αλλά τα παράπονα μου τα περισσότερα είναι έτσι. Ναι. Ωραία. Ένας ευτυχισμένος δήμαρχος, έτσι, που έχει φέρει σε ένα επίπεδο όλα, είναι under control που λέμε, υπό έλεγχο, έτσι, και προσπαθεί τώρα να κάνει κάτι καλύτερο. Πάμε καλά. Είμαι χαρούμενος. Προχωράμε και πάμε καλά. Με τους Καλύμνιους, με τους νησιώτες γενικότερα, έτσι, οι διασυνδέσεις σας, οι σχέσεις σας, πόσο... Ναι. Πώς είναι? Καλή ερώτηση. Ξέρετε, εγώ είμαι δήμαρχος για όλο τον κόσμο. Βέβαια. Αλλά κακά τα ψέματα όμως οι δικοί σου έχουν άλλη. Πολλές φορές... Λίγο παραπάνω. Χτυπάει η καρδιά. Ναι, πολλές φορές αν θέλουν να έρθουν στο γραφείο για να μου μιλήσουν, ξεχνούν να κάνουν appointment. Περιμένουν απ' έξω και χτυπούν την πόρτα. Επειδή είναι δική. Αυτό το έχει ο Έλληνας. Ποτέ δεν σέβεται ραντεβού. Και καμιά φορά μου λένε, πέρασε από το σπίτι, έχω κάτι να σου πω. Λέω, θα είναι μυστικό φαίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, βέβαια, υπηρετώ όλο τον κόσμο, αλλά τους δικούς μας έχουμε λίγο πιο ιδιαίτερη σχέση.
Και με τι ασχολούνται εκεί τώρα, με το σπογγεμπόριο πια δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να τους απασχολεί. Η σπογγαλία είναι όχι τόσο καλά όπως ήταν πρώτα, αλλά είναι αυτή η οποία βοηθά την πόλη οικονομικά, διότι η μεγαλύτερη βιομηχανία που έχουμε είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός κρατιέται από την σπογγαλία, διότι έρχονται να δούνε, ας πούμε, τα έθη και τα έθιμα, την παράδοση την ελληνική, και βέβαια τα σφουγγάρια, διότι οι σφουγγαράδες ήταν αυτοί που δημιούργησαν την πόλη του Tarpon Springs. Όπως ξέρετε, οι σφουγγαράδες ήρθαν από τις αρχές του 20ου αιώνα, από το 1910 ήρθαν. Ναι. Μάλιστα, ο Γιάννης ο Κόκορης τότε ήρθε στην Κάλυμνο και στη Σίμη και στη Χάλκη και πήρε πάρα πολλούς σφουγγαράδες. Μάλιστα, λένε ότι ήταν πάνω από 500. Δηλαδή, εκείνη την εποχή. Σκέψου να δεις 500 άνθρωποι να πάνε σε μια πόλη η οποία δεν ήταν και δημιουργημένη, δεν ήταν και τα πιο εύκολες συνθήκες, αλλά ήταν αυτοί που έφεραν την κουλτούρα, έφεραν τα ήθη και τα έθιμα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία. Βλέπεις, η ομογένεια βασίζεται πάνω στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η βάση του μετανάστη. Το σημείο αναφοράς. Ναι, εκεί. Αυτές ήταν οι δύσκολες μέρες που περάσαν τότε οι προγονείς μας. Αλλά όμως, μετά τα χρόνια αυτά, οι Έλληνες δεν ήταν αυτοί που ήταν πρώτα. Είναι πολύ αγράμματοι οι Έλληνες τώρα. Όπου κοιτάξεις, θα δεις ότι οι περισσότεροι δικηγόροι είναι καλλιμνιακής καταγωγής. Πολλούς γιατρούς, πολλούς διδασκάλους, καθηγητές. Τεχνικούς πολλούς σαν και εμένα έχει. Αλλά οι περισσότεροι είναι, να σας πω, οι περισσότεροι θα είναι διδασκάλοι. Ναι, ωραία. Διδασκάλοι. Αλλά έχουμε όμως και ένα άλλο μέρος των Γαλιμνίων, οι οποίοι δουλεύουν τις μπογιές στα γεφύρια και όλα αυτά, που είναι μια επικερδής δουλειά. Επικίνδυνοι, θέλω να πω, αλλά κάνουν πάρα πολλά λεφτά. Είναι πολύ επικερδής. Με ρίσκο, βέβαια, πάντα, όπως έκαναν οι καλύμνοι. Ναι, τι να πω. Πολύ επικερδής. Αλλά οι άνθρωποι, οι καλύμνοι, όπου και να πάνε, είναι δέξιοι, τα καταφέρουν παντού και είναι και καλοί άνθρωποι. Πολύ περήφανοι νιώθουμε σήμερα, η αλήθεια. Να μην ξεχάσουμε να πούμε για το κοινό δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, και είναι πράγματι μια πολύ όμορφη ευκαιρία που δίνεται. Και για εσάς και για τους εδώ δημοτικούς συμβούλους. Ναι, είναι μεγάλη μου χαρά, διότι θα φέρω το δημοτικό συμβούλιο από την πόλη μου, το Tarpon Springs, να γίνει μια κοινή συνεδρίαση, δημοτική συνεδρίαση εδώ στην Κάλυμνο, τα οποία τα δύο συμβούλια θα συζητήσουμε θέματα που θα είναι καλό και για τις δύο πόλεις. Αλλά είναι πολύ ιστορική αυτή η συνάντηση, η συνεδρίαση αυτή, διότι όχι μόνο τα δύο συμβούλια θα μονιάσουν μαζί, αλλά θα είναι και οι δύο δημάρχοι Καλλίνοι. Δύο δήμαρχοι Καλλίνοι, ναι. Θα είναι πολύ συγκινητικό. Πρώτο Θεός θα είμαστε εκεί. Και μάλιστα ο πρόεδρος, ο κύριος Παυλόπουλος, θέλει να δει το βίντεο, λέει, περιμένει να το δει. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Άρα πολύ κοντά με την ομογένεια ο κύριος Παυλόπουλος, έτσι. Έχουν καταλάβει ποιο είναι το νόημα, το πόσο σημαντικό. Η ομογένεια στηρίζει τη χώρα με πάρα πολλούς τρόπους. Και οικονομικά και ηθικά. Με διασυνδέσεις και με πολλούς τρόπους. Βέβαια. Ωραία. Λίστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν μας μένει άλλος χρόνος σε αυτό το μέρος, Γαβρίλ. Μας μένει λίγος χρόνος ακόμη. Ωραία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, Νίκη, να σου δώσω το χρόνο εσένα, αν έχεις κάτι εσύ να πεις. Κάτι πολύ γρήγορα εγώ. Ναι. Βλέπω φωτογραφίες από βραβεύσεις εθελοντών στο Tarpon Springs από το Δήμο. Όπως έβλεπα τελευταία, ας πούμε, τους ανθρώπους μάλλον που στηρίζουν, βοηθούν στη δημοτική βιβλιοθήκη. Ναι, μαρτυριάρικο το Facebook, όλα τα βλέπω εκεί. Ναι. Οπότε υπάρχουν και εθελοντές εκεί. Βεβαίως. Πολύ... Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Στηρίζουν την προσπάθεια του Δήμου, δηλαδή. Δεν υπάρχει department στο Δήμο που να μην έχουμε και εθελοντές. Οι εθελοντές είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πόλη και την πάνε στο ανώτερο σκαλοπάτι. Περισσότεροι αυτοί οι εθελοντές είναι αυτοί που είναι συνταξιούχοι και έχουν τεράστιες εμπειρίες. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές, αν θέλω να κάνω κάτι, ας πούμε, παίρνω τηλέφωνο διάφορους από αυτούς
και παίρνω ιδέες, διότι ένας άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα. Η ταπεινότητα αυτή είναι τελικά που σας κάνει και ξεχωρίζετε. Αυτό βλέπουμε. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλές καλές εμπειρίες και γιατί να μην τις χρησιμοποιήσω. Τι ωραία. Για το καλό της πόλης και η για τον κόσμο. Η αντιπολίτευση βοηθάει στην επίτευξη των στόχων της Δημοτικής Αρχής. Βοηθάει και υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, για εξήγησέ μου το λίγο περισσότερο. Καταρχήν να δούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί θα έχει... Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εκεί, κοίταξε, ο Δήμαρχος τρέχει μόνος του, οι Δημοτικοί Συμβούλοι τρέχουν μόνοι τους, δηλαδή είναι... Αναλαμβάνει ο καθένας δηλαδή κάτι. Κάποιους τομείς. Ο καθένας δεν έχει κόμμα εκεί πέρα να αντιπροσωπεί δηλαδή. Παράταξη τίποτα. Ναι. Όχι. Ο καθένας είναι μόνος του και μάλιστα είμαστε 5 μονάχα, δεν είναι πολλοί. Και οι 5 αυτοί, ας πούμε, συζητάμε. Βέβαια, ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ διευθύνω είναι δηλαδή ως... Συγκεντρωτικό το σύστημα και πιο αποτελεσματικό. Είναι πιο αποτελεσματικό έτσι. Γιατί... Αλλά οι πολίτες όμως παίρνουν ένα μεγάλο μέρος στις αποφάσεις που κάναμε. Διότι όταν είναι το κάθε θέμα, πρώτα θα ρωτήσω τους δημότες τι ποια είναι η γνώμη τους. Τι γνώμη έχουν, τι μπορούν να προσφέρουν, τι αντιρρήσεις ή συμβουλές έχουν για αυτό το θέμα. Και αφού ας πούμε ακούσουμε αυτά, τότε εμείς οι 5 θα συζητήσουμε το τι είναι καλό να γίνει και πώς θα γίνει. Επομένως υπάρχει ένας κρίκος, δουλεύει και προχωρούν και τα πράγματα. Ωραία, πολύ δεν είναι πάντοτε όμως, δηλαδή συμφωνάμε σε όλα. Αλλά γι' αυτό έχεις και 5 ανθρώπους. Αν ήταν έτσι, ήταν μόνο ένας. Η πλειοψηφία πάντως. Ναι, αλλά είναι σύστημα το οποίο δουλεύει καλά. Να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, βλέπετε τώρα τα χρόνια αυτά να έρχονται πολλοί συντοπίτες μας, συμπατριώτες μας, Έλληνες, να έρχονται να θέλουν, ας πούμε, όχι, να πάνε... Όχι τόσοι πολλοί. Όχι. Οι περισσότεροι που έρχονται τώρα είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν πρώτα και είχαν τη βίζα, ας πούμε, είχαν την πράσινη κάρτα, στο πούμε, και έρχονται πίσω. Αυτό που με λυπίζει πολύ είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι γράμματοι, κάτι ταλέντα τα οποία είναι, που μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα μας και έρχονται στο εξωτερικό. Και υπάρχουν ήδη και πολλοί. Είχαμε συζήτηση στο διάλειμμα με τον κύριο Δήμαρχο και μας έλεγε ακόμη και στη NASA και παντού, στην Disney και παντού υπάρχουν Έλληνες. Καλλήμνες είναι παντού. Ναι, σε εξέχουσες θέσεις, πολύ σημαντικές θέσεις. Ναι, ναι. Αλλά όταν βλέπεις νέα παιδιά οι οποίοι έχουν πάρει τα διπλώματά τους, έχουν σπουδάσει εδώ στην Ελλάδα και η Ελλάδα τα χάνει και πάνε έξω, έρχονται στο εξωτερικό, αυτό είναι λυπητερό. Αυτό είναι μια μεγάλη αιμορραγία από επιστήμονες που... Εύχομαι αυτούς που γνώρισα να γυρίσουν πίσω, αλλά ξέρεις, άμα έρθεις έξω είναι δύσκολο να έρθεις πίσω. Μαθαίνεις πια στο σύστημα εκείνο και είναι δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Έχουμε να σταματήσει αυτό. Όταν υπάρχει τέτοια διαφορά στη ζωή, στον τρόπο που μπορεί να ζήσει κανείς, στα παιδιά, πώς μπορούν να σπουδάσουν, είναι όλα καλύτερα. Δυστυχώς, αλλά είναι όλα καλύτερα. Όπως και να έχει. Δυστυχώς για τη χώρα που είμαστε εμείς πίσω. Αλλά ευτυχώς βέβαια που υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Γιατί λες πολλές φορές καλύτερα που υπάρχει και αυτή η ευκαιρία να μπορέσουν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ δεν μπορούν να κάνουν κάτι πολλές φορές. Το μόνο καλό από αυτό είναι ότι αυτοί που φεύγουν από εδώ και πάνε στο εξωτερικό, πάντοτε αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα. Πάντοτε παίρνουν την Ελλάδα μαζί τους. Και αυτό εκεί την δείχνουν όπου πάνε. Αυτό είναι το μόνο καλό δηλαδή που μπορώ να σας πω, το μόνο θετικό από αυτό το πράγμα. Έτσι. Έτσι. Τι να πούμε. Και πάντα νοσταλγούν τον τόπο και θέλουν να γυρίσουν. Και κρατάνε βέβαια τα ήθη και τα έθιμα. Περισσότερο από εμάς. Περισσότερο από εμάς. Πολύ περισσότερο. Περισσότερο από εμάς. Εμείς εδώ η καθημερινότητα και τα προβλήματα μας κάνει πολλές φορές να ξεχνάμε και θρησκευτικά καθήκοντα και τις παραδόσεις μας, τα έθιμά μας. Καμιά φορά είμαστε πιο χαλαροί. Ενώ βλέπουμε έξω οι Έλληνες και οι Καλλήμνοι
τα κρατούν αυτά περισσότερο. Και αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Είναι σωστό αυτό. Η θρησκεία παίζει μεγάλο ρόλο στο μετανάστη ή και σε αυτούς που είναι δεύτερη και τρίτη γενιά ακόμα. Και σε εμάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρχίζω την συνεδρίωση με προσευχή. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Και πάλι θα εκφράσω την αγάπη μου και τα ευχαριστήριά μου σε όλους εδώ στην Κάλυμνο. Είναι τόσο καλή. Ναι. Σας περιβάλλουμε και σας περιβάλλουν όλοι με αγάπη. Ναι. Την αξίζει. Λοιπόν. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο και όλους τους άλλους που μου δείξαν τόση πολύ αγάπη και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έρθει τη Δετάρτη το βράδυ. Mm-hmm. Να δείξουν και θα δείξουμε όλοι μαζί τι αξία έχει η Καλύμνος. Πολύ ωραία. Μας λοιπόν, καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό Πάσχα. Επίσης. Και θα ειδωθούμε χρόνια στο πολλά. Κοινό αυτό Δημοτικό Συμβούλιο. Χρόνια. Ωραία. Θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.